χώρα συνηθίζετε να λέτε και τους καλείτε να πάνε στις κάλπες. Ωστόσο, οι ίδιοι φαίνεται να μην πείθονται ότι τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων τους αφορούν. Δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, καλούς μισθούς, καλή παιδεία, καλή προοπτική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στις εκλογές του 2019, που ο ΣΥΡΙΖΑ κυριάρχησε στους νέους, η αποχή ήταν τεράστια. Με βάση τα στοιχεία του Exit Poll τότε, το 60% των νέων 17 έως 24 ετών πήγανε να ψηφίσουν, πήγαν στις κάλπες, όμως το 40% απήχε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τώρα θα προσέλθουν στις κάλπες? Ναι, κυρία Παρπάτση, με κάνει να το πιστεύω ότι πέρασε μια τετραετία στοχοποίησης για τους νέους ανθρώπους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι τους στοχοποίησε ακόμα και για τη διασπορά του κορονοϊού. Πέρασε μια τετραετία που ζήσανε, αν θέλετε, στο πετσί τους τι σημαίνει μια πολιτική εχθρότητας απέναντι στη νεότητα. Συντριβή των ονείρων τους, των δικαιωμάτων τους. Έχω μια τετραετία που πέρα από τη θέσπιση πρωτοφανές για τα χρονικά, δεν υπήρχε ποτέ, τόσα χρόνια πανελλαδικές εξετάσεις έχουμε, πρώτη φορά εφαρμόστηκε αυτό. Ελάχιστη βάση εισαγωγής για να κόβει 20.000 μαθητές από τη δυνατότητά τους να περάσουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο για να γίνονται πελατεία στα κολέγια. Πέρασε μια τετραετία όπου εφαρμόστηκε ένα πλαίσιο νομοθετικό στα εργασιακά που είναι ένα πλαίσιο ζούγκλας, μεσαίωνα. Αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους. Απλήρωτες υπερορίες παντού, δουλειά ήλιο με ήλιο. Θεσπίστηκε η κατάργηση ουσιαστικά του 8ωρου. Διαλύθηκε, καταργήθηκε το σώμα επιθεώρησης εργασίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι αυτοί να προσφεύγουν στην πολιτεία προκειμένου να εφαρμόζεται η νομιμότητα. Περιστατικά αυταρχισμού, ξύλου στις πλατείες, τα ξεχάσαμε αυτά. Τους νέους ανθρώπους αφορούν. Μια προοπτική να μην μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, διότι έχουμε το ακριβότερο ενίκιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει καμιά πολιτική για τη στέγη. Άρα έχουν πάρα πολλούς λόγους οι νέοι άνθρωποι αυτή τη φορά να πάνε στην κάλπη, να αξιοποιήσουν το όπλο τους που είναι η ψήφος τους. Και αν θέλετε, μου δίνετε και μια ευκαιρία να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση και με τις μετρήσεις. Σε όλες τις μετρήσεις, σε όλες, αυτές που όλες δείχνουν ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις μετρήσεις στις νέους 17-24, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από 17 έως 24, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά. Από 17 ως 45 ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται, σταθερά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, η ψήφος των νέων, 450.000 νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στην κάλπη. Αν πάνε στην κάλπη, είναι δεδομένο ότι το αποτέλεσμα θα είναι τελείως διαφορετικό. Καλούμε λοιπόν τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους αναποφάσιστους, να πάνε στην κάλπη για να στείλουν στον κουβά τις προβλέψεις. Τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, όπως έγινε και στην Τουρκία και στην Κύπρο και αλλού, ακριβώς χάρη στη συμμετοχή. Η συμμετοχή λοιπόν θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, τούτη την ώρα που μιλάμε, είναι απολύτως ανοιχτό.